Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Γιάννης Παπαϊωάννου τιμήθηκε πρόσφατα με την πανευρωπαϊκή διάκριση Europe for Festivals, Festivals for Europe Label 2015-2016 ως ένα από τα αξιολογότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Καβάλας, ανταποκρινόμενος στην ανοιχτή πρόσκληση που δόθηκε στη δημοσιότητα εδώ και ένα χρόνο, αφού ενημέρωσε τον πρόεδρο, κατέβαλε το ποσό συμμετοχής και υπέβαλε την αίτηση υποψηφιότητας του Φεστιβάλ Παπαϊωάννου, που διοργανώνει το Δημοτικό Οδείο Καβάλας αδιαλείπτως κάθε καλοκαίρι από το 2000. Και έτσι υπέβαλα μια πλήρη υποψηφιότητα, όπου ανέλυα την ιστορία του φεστιβάλ, τους σκοπούς του, την παρουσία και την πορεία που έχει διαγράψει τα 15 αυτά χρόνια της διοργάνωσης, με δύο διαφορετικούς δημάρχους και τέσσερις διαφορετικούς καλλιτεχνικούς διευθυντές, πιστεύοντας ότι άξιζε να αξιολογηθεί και να δούμε τι θα γινότανε. Όντως, τον Μάιο ήρθε η απάντηση ότι επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ από 31 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Το Φεστιβάλ Παπαϊωάννου, λοιπόν, το μοναδικό που εκπροσωπεί την Καβάλα, επιλέχθηκε αφού αξιολογήθηκε από μια ομάδα Ελλήνων ειδικών και βεβαίως κατόπιν οι γνωμοδοτήσεις τους αξιολογήθηκαν από την Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Έτσι θα συμμετέχει στην ομάδα αυτή των επίλεκτων ευρωπαϊκών φεστιβάλ. Το ιστορικό του, όλες οι πληροφορίες του πλέον υπάρχουν στο διαδίκτυο. Σύντομα θα εκδοθεί και ένας οδηγός, έντυπος, αλλά και θα κυκλοφορήσει διαδικτυακά. Και έτσι οποιοδήποτε, γιατί με ρωτήσατε τι σημαίνει αυτό, σε όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο μπορώ να σας πω, μπορεί να πληροφορείται πλέον μέσω αυτής της πλατφόρμας στο www.effe.eu για το ιστορικό του, για το νέο του πρόγραμμα, για τις επόμενες διοργανώσεις. Στις αρχές Μαΐου έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πριν από λίγες μέρες ο κύριος Παπαδόπουλος, ως καλλιτεχνικός διευθυντής των τελευταίων 6 διοργανώσεων του φεστιβάλ, έλαβε τελικά το επίσημο email με το συνημμένο δελτίο τύπου. Αυτό σημαίνει ότι το Φεστιβάλ Παπαϊωάννου πρώτα απ' όλα αναγνωρίζεται ως ένα από τα κορυφαία ελληνικά φεστιβάλ, συγκαταλέγεται σε μια ομάδα 761 φεστιβάλ από 31 χώρες της Ευρώπης, τα οποία όμως δεν καλύπτουν μόνο τον τομέα της μουσικής, αλλά καλύπτουν και πολλές άλλες μορφές τέχνης και όχι μόνο. Και πλέον αυτό σημαίνει ότι αποκτά συμπληρωματική πανευρωπαϊκή εμβέλεια και εξωστρέφεια. Πλέον μπορεί να δεχόμαστε και προτάσεις από διάφορα μέρη του κόσμου για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, το οποίο ανέκαθεν φυσικά συμπεριλάμβανε και καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας και διεθνούς κύρους. Και βεβαίως αυτό για όλη την πόλη της Καβάλας είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο. Αμέσως είχα σπεύσει βεβαίως να ενημερώσω την κυρία Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο όταν ρωτήθηκα τη μέρα που παραβρέθηκα στις εργασίες του, και αυτό σημαίνει ότι πλέον αποκτά και μία υπερτοπική εμβέλεια και έναν υπερτοπικό χαρακτήρα, ο οποίος εδώ και καιρό έχει αποδειχθεί ότι είναι το ζητούμενο πλέον για το Φεστιβάλ Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου.